Καλημέρα σα. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζή, είμαι γιατρό, είμαι εξειδικευμένο στην ιατρική διατροφολογία και στι διαταραχέ του μεταβολισμού και θα ήθελα να μιλήσω για μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα και δίνει ισχυρό μήνυμα ότι η βιταμίνη D μα προστατεύει από τι επιθετικέ μορφέ καρκίνου. Στη μελέτη που δημοσιεύθηκε πριν από λίγου μήνε και για του ταραλέου έχω σημειώσει το σύνδεσμο στην περιγραφή κάτω από το βίντεο, Φάνηκε ότι στα άτομα που έπαιρναν καθημερινά βιταμίνη D σε συμπλήρωμα διατροφή μειωνόταν κατά 20% η πιθανότητα να εμφανίσουν προχωρημένη μορφή καρκίνου. Η μελέτη όμω είναι ενδιαφέρουσα και για έναν ακόμα λόγο. Αυτή η προστασία φάνηκε να εμφανίζεται μόνο στα άτομα που είχαν φυσιολογικό βάρο. Πάμε να δούμε τι λεπτομέρειε, πιστεύω ότι είναι αρκετά σημαντικέ. Η μελέτη έγινε σε 25.000 άτομα, άντρε και γυναίκε, που χωρίστηκαν σε δύο ομάδε την τύχη. Στη μία ομάδα χορηγήθηκαν 2.000 μονάδε βιταμίνη D την ημέρα, ενώ στην άλλη ομάδα χορηγήθηκε εικονικό φάρμακο, πλασίμπο όπω ονομάζεται στα αγγλικά. Η παρακολούθηση έγινε για πάνω από 5 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο φάνηκε ότι τα άτομα τη ομάδα που έπαιρναν τη βιταμίνη D εμφάνισαν 20% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν κάποια επιθετική μορφή καρκίνου ή να πεθάνουν από καρκίνο. Αυτό που ήταν απρόσμενο στη μελέτη είναι ότι αν χωρίσουμε τα άτομα σε δύο ομάδε, τα άτομα που είχαν φυσιολογικό βάρο, δηλαδή δείκτη μάζα σώματο μέχρι 25, και αυτά που είχαν δείκτη μάζα σώματο πάνω από 25, θα δούμε ότι η προστασία τη βιταμίνη D από την εμφάνιση προχωρημένη μορφή καρκίνου αφορά κυρίω τα άτομα φυσιολογικού βάρου. Στα άτομα φυσιολογικού βάρου, η πιθανότητα εμφάνιση προχωρημένου καρκίνου ή θάνατο προχωρημένο καρκίνο μειώθηκε 38%. Αυτό που μα έκανε εντύπωση είναι ότι στα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα, δηλαδή αυτά που είχαν δείκτη μάζα σώματο άνω των 25, η προστασία ήταν σχεδόν μηδαμινή. Αυτό ήταν ένα ένιγμα για του ερευνητέ και η εξήγηση που προτείνεται στη μελέτη είναι ότι τα άτομα που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα μπορεί να χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερη δόση βιταμίνης D για να έχουν την ίδια προστασία. Θυμίζω ότι σύμφωνα με τι τρέχουσε οδηγίε συστήνεται μόλις 400 με 800 μονάδες βιταμίνη D την ημέρα. Ποσότητα πολλές φορές πιο χαμηλή από αυτή που φαίνεται να βοήθησε τα άτομα της μελέτης. Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι στη μελέτη δεν φάνηκε ότι η χορήγηση βιταμίνης D μειώνει την πιθανότητα να διαγνωστεί κάποιο με καρκίνο. Αυτό που φάνηκε είναι προστασία από το να εμφανίσει κάποιο προχωρημένη μορφή καρκίνου, δηλαδή καρκίνο που τη στιγμή της διάγνωσης είχε κάνει ήδη μετάσταση ή που να οδηγεί σε θάνατο. Οι ερευνητέ το απέδωσαν αυτό στο γεγονό ότι η βιταμίνη D επιδρά στην εξέλιξη του καρκίνου πολύ περισσότερο από ό,τι στην πιθανότητα εμφάνισή του. Οι μελέτε που έχουν γίνει σε ζώα έχουν δείξει ότι η βιταμίνη D τροποποιεί τα καρκινικά κύτταρα και τα κάνει λιγότερο επιθετικά και λιγότερο απειλητικά για την υγεία. Αυτό συμφωνεί και με παλαιότερε μελέτε που είχαν συσχετίσει υψηλά επίπεδα βιταμίνη D στο αίμα με μεγαλύτερη επιβίωση σε άτομα που πάσχουν από καρκίνο. Κλείνοντα, θα ήθελα να πω ότι οι ερευνητέ τονίζουν σε αυτή τη μελέτη δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι όλοι μα πρέπει να μετράμε συχνά τη βιταμίνη D και να εξασφαλίζουμε να μην υπάρχει έλλειψη. Ειδικά τα άτομα που έχουν ιστορικό καρκίνο στην οικογένεια, για παράδειγμα όταν έχει εμφανίσει καρκίνο κάποιος γονιός ή αδερφός ή άλλος κοντινός συγγενής. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά σε σχέση με τα επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα τους. Πρέπει να τη μετράνε συχνά και να φροντίζουν με σωστή διατροφή και συμπληρώματα να έχουν επάρκεια σε βιταμίνη D όλο το χρόνο. Το δεύτερο σημαντικό σχόλιο των ερευνητών είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχουμε το βάρο μα. Θα πρέπει να φροντίσουμε το βάρο μα να είναι φυσιολογικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε τη μέγιστη προστασία από τη βιταμίνη D που παίρνουμε. Τα άτομα τα οποία είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, εκτό από το να φροντίζουν να έχουν επάρκεια σε βιταμίνη D στο αίμα, πρέπει επίση να φροντίσουν ώστε να έχουν φυσιολογικά κιλά, έτσι ώστε να έχουν τη μέγιστη προστασία από τη βιταμίνη D που υπάρχει στο σώμα του. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σα παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει. Να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σα ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.